Τώρα θέλω να σας πω ότι ο Γιάννης Γρόσης είναι μια χαρά και έτοιμος να ανέβει στη σκηνή εδώ του X Factor. Πάμε να τον ακούσουμε και να τον ψηφίσουμε, παρακαλώ. Εύκολα μπορώ να τον φανταστώ του χρόνου σε ένα πολύ μεγάλο μαγαζί και να τον έχω πάρει τηλέφωνο να του κράτησε μου μπροστά τραπέζι, δεν θέλω. Το βλέπουν οι γυναίκες, τον κατεβάζουν κάποια στιγμή στον κόσμο, τον αρπάζουν, τον κάνουν. Είναι ο ίδιος, είναι αυτός. Το ότι έχουμε την αποδοχή, την αγάπη του κόσμου είναι δεκτό και όσον αφορά τον γυναικείο πληθυσμό ακόμα καλύτερα. Αν συνεχίζεις να λες καλά τραγούδια, αυτό είναι το εισιτήριό σου για την αιωνιότητα. Αφού σε έχουμε βάλει σε όλη τη διαδικασία και σε έχουμε κάνει λίγο πειραματόζω με διάφορα, είπαμε να σου δώσουμε κάτι ακόμα που είναι πάλι διαφορετικό. Γιατί? Έτσι, παιδί μου, είπαμε να βγάλουμε λίγο ποικιλία. Ωραία. Με σένα. Έτσι. Και έτσι αποφάσισαμε να σου δώσουμε γυναικείο. Ένα που δεν ξέρω πώς να ησυχάσω. Το κομμάτι είναι πολύ, πολύ ερωτικό. Βγάζει μια πίκρα, μια απόγνωση. Την έχω αυτή σαν άνθρωπος εγώ. Είμαι πολύ σωστρεφής. Και πιστεύω ότι θα το δώσω 100%. Ένα που φοβάμαι, φοβάμαι. Ένα χολόγια. Φύγε γιατί συγκινούμε, δεν μπορώ. Φύγε, φύγε. Δεν ξέρω πώς να ησυχάσω. Σκέφτομαι που λες τι τραγούδι θα βάλω στο γρος. Τι πιο δύσκολο, τι πιο όμορφο. Και μου έρχεται στο μυαλό το Όλα που φοβάμαι, το οποίο έχει ερμηνεύσει απίστευτα η Νατάσα Θεοδωρίδου και πολλοί άλλοι, και ο Αντώνης Ρέμος. Και πάω να δω ποιος έχει γράψει. Ποιος άλλος, ο συνήθις ύποπτος, Γιώργος Θεοφάνους. Δεν μπορώ άλλο, πρέπει να το χαλάσουμε λίγο. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, έχεις ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη. Κάνε κανένα φάλτσο, κάνε κανένα στραβοπάτημα, έτσι, βγες στη σκηνή. Φέρτε μου μια παλέτα λουλούδια, ρε παιδιά! Ακούω ξανά τα βήματά σου, τα κλειδιά, τα μάξι. Για άλλη μια φορά θα πρέπει όλα να είναι εντάξει. Θα είναι απόψε η νύχτα που θα ανασάνω. Ή πάλι ως κοιμά στα κρυφά θα κάνω. Μα έλα που φοβάμαι, φοβάμαι. Έλα που φοβάμαι, φοβάμαι. Έλα που δεν ξέρω πώς να ησυχάσω, πώς να σε διαγράψω, πώς να σε ξεχάσω. Έλα που δεν έχω τη δύναμη να αντέξω, μια φορά για μένα στη ζωή μου να παλέψω. Έλα που δεν βλέπω πώς να προχωρήσω. Έλα που δεν νιώθω τι να πάρω, τι να αφήσω. Μα έλα που δεν ξέρω πώς να ξεκολλήσω. Έλα που δεν θέλω κάποιον άλλο να αγαπήσω. Μα έλα που φοβάμαι, φοβάμαι. Μα έλα που φοβάμαι, φοβάμαι.
ένα που φοβάμαι, φοβάμαι, μα ένα που φοβάμαι, φοβάμαι, ένα που δεν ξέρω πώς να ησυχάσω, πώς να σε διαγράψω, πώς να σε ξεχάσω, ένα που δεν έχω τη δύναμη να αντέξω μια φορά για μένα. Βλέπω πώς να προχωρήσω, ένα που δεν νιώθω τι να πάρω, τι να αφήσω, μα ένα που δεν ξέρω πώς να ξεκολλήσω, ένα που δεν θέλω κάποιον άλλο να αγαπήσω, μα ένα που φοβάμαι, φοβάμαι, μα ένα που φοβάμαι, φοβάμαι. Είστε καλά. Καταρχήν πες μου, είσαι καλά τώρα? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται Γιάννη, μας κοψοχόλιασες. Τίποτα, είχαμε ένα μικρό θεματάκι, το ξυμίθι μου απότομα. Σε ματιάσανε ρε Γιάννη. Όχι, έκανα... Είσαι εκνευριστικά καλός βρε αγόρι μου, δηλαδή κάτι να συμβεί, να τσαλακωθεί. Δεν δηλαδή... Ρε Γιώργο, τι τραγούδια είναι αυτά που γράφεις. Τι τραγούδια είναι αυτά που γράφεις, γι' αυτό σε αγαπάμε. Τι υπάρχει. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Μη μιλήσεις ακόμη, θα πάω στο Μιχάλη πρώτα. Ορίστε, τι θέλετε. Το έχω πει από την αρχή. Κατά την άποψή μου είναι, παρότι είμαι μέντορας, κατά την άποψή μου είναι ο νικητής του X-Factor. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετοιμάτε. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν τις Πέμπτες προετοιμάζομαι και έρχομαι εδώ στο X-Factor, δεν είμαι σίγουρος για κανένα πράγμα, εκτός από ότι ένα τρίλεπτο δικό σου θα είναι μια χαρά, θα μ' αρέσει. Είσαι πολύ καλός. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που στο λέει ο Μιχάλης, Σας είναι ευχαριστώ, δύσκολο. Αλήθεια, πραγματικά. Και τον έχεις κατακτήσει. Μελίνα. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Γιάννη μου, μας κοψοχόλιασες η αλήθεια είναι. Τρόμαξα, λέω, μήπως λιποθύμησε, μήπως... Εγώ να δεις. Χαίρομαι που είσαι καλά. Δεν ήταν τίποτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Ήσουν απολαυστικό σήμερα. Ήσουν απολαυστικό. Μου άρεσε πάρα πολύ που ήρθες μπροστά και με συγκίνησες. Οπότε, ξέρεις, εγώ εκεί νιώθω αν κάτι περνάει, αν έρχεται, ξέρεις. Αν με ανατριχιάσει λίγο, ρε παιδί μου, ο ερμηνευτής, ήσουν πάρα πολύ καλός. Ακόμα μία φορά με ανατρίχιασε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εδώ πέρα και σε εμάς. Για πες Γιώργο, το είπε καλά το τραγούδι σου. Λοιπόν, τώρα, το 2003, όταν κυκλοφόρησα τον πρώτο δίσκο του Αντώνη Ρέμου και τον πρώτο δίσκο, που έκανα εγώ δηλαδή, όχι τον πρώτο τους δίσκο, ναι, ναι. Και τον πρώτο δίσκο στην Νατάσα, στην αρχή της χρονιάς κυκλοφόρησα τον Αντώνη και στο τέλος της χρονιάς κυκλοφόρησα την Νατάσα. Τι χρονιά ήταν και αυτή. Υπήρξαν στιγμές που έπρεπε να αποφασίσω να μοιράσω τραγούδια. Ποια θα πήγαιναν πιο πολύ σε μια γυναίκα, ποια θα πήγαιναν πιο πολύ σε έναν άντρα. Και αυτό έκανα το 2003. Σήμερα, αν έγραφα αυτό το τραγούδι, θα το έτοιμα σε σένα. Και θα έκανες μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θα βάζεις στο δισάκι σου ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, λαϊκά. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σου δίνουμε την ευκαιρία να γράψεις άλλο ένα, να το δώσεις στο γρόσο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, Στο Red Room το λέμε αυτό. Το λες εσύ αυτό? Όχι, αυτό σκεφτόμουν. Θα το λες από αύριο. Ναι, είναι αυτό πάρα πολύ ωραίο. Το λέει, νομίζω ότι το λέει. Κυρμέν τώρα. Το λες από αύριο. Τα τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους είναι σαν σπουδές, σαν σπουδή, ρε παιδί μου, που δίνεις εξετάσεις ένα οδείο για να πάρεις το δίπλωμα. Και εσύ σήμερα το πήρες με άριστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με άριστα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανο. Και δεν κάνω και τίποτα, έτσι. Έρχεσαι, τα λες καλά και τέλος. Αυτό είναι. Απλά είμαι τυχερός. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι βασανίζονται. Τι τραγουδία να δώσουν, πώς να κάνουν αυτά τα τραγουδία. Κάνω προπόνηση στον κύριο Θεοφάνους. Α, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέει, έτσι. Βέβαια. Τον προπονεί άλλος και εσύ. Κάνει την προθέρμανση για να βάλω εγώ τον γκολ, καταλάβει. Ναι, τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων, θα το βάλω. Τι να πω, ρε Γιάννη, δηλαδή. Φύγε, φύγε. Φύγε, φύγε και αφού μη σε ματιάσουμε. Φύγε.
Τι πράγμα είναι αυτό ο Γρόσης, τέλος πάντων.